Να παραμείνουμε στο Ρέθυμνο, πάμε Μυλοπόταμο. Η εξέλιξη είναι η εξής. Δόθηκε παράταση στην υποβολή αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες. Από τη μία και από την άλλη, ένα ποσό το οποίο αναμένεται να έρθει και σε επίπεδο Κρήτης για τους κτηνοτρόφους το επόμενο διάστημα. Πάμε στον κύριο Γρήλο Παπαδάκη, πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Μυλοποτάμου. Την καλησπέρα μας, κύριε Παπαδάκη. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε και σε εσάς και στους τηλεθεατές που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Αναφορικά με την παράταση για τους δασικούς χάρτες, ένα σχόλιο και τι σημαίνει στην πράξη. Κύριε Παναγιωτόπουλε, κοιτάξτε. Χθες το πρωί είχα μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον ίδιο τον υπουργό, τον κύριο Σκρέκα. Μιλήσαμε όσον αφορά την αγωνία και την αγανάκτηση του κόσμου. Μου είπε ότι θα το δει και θα το προσπαθήσει να δει όσο μπορεί να πάει δηλαδή η παράταση. Είναι θεσμικό βέβαια όλο το θέμα. Δόθηκε η παράταση για ένα μήνα. Νομίζω ότι με την κίνηση αυτή έχει όλη την καλή θέληση ο ίδιος ο υπουργός να επιληθεί λίγο το θέμα. Εμείς δεν είμαστε ικανοποιημένοι με το σκηνικό που έχει γίνει, διότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το ιδιοκτησία το άρθρο 62 του νόμου 998 του 1979 είναι ότι η Κρήτη πρέπει να μείνει εκτός από όλο αυτό το σκηνικό. Διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι συμβόλαια δεν υπήρχαν στην Κρήτη και δεν πρέπει να χαθούν και περιουσίες δηλαδή από τα χέρια μας που παραλάβαμε και εμείς από τους παλιούς ανθρώπους που όντως χύσανε αίμα να αποκτήσουμε ξανά αυτές τις περιουσίες που μας είχαν λαιλατήσει όλα τα εισερχόμενα που είχαν έρθει στην Κρήτη. Λοιπόν, την ερχόμενη εβδομάδα θα έχω επικοινωνία, θα είμαι και στην Αθήνα βέβαια από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη να επισκεφτώ τα Υπουργεία. Πιστεύω ότι με την καλή θέληση και του Υπουργού, αλλά και με τη δική μας, δηλαδή με μια σωστή συνεννόηση, πιστεύω ότι θα διορθωθούν κάποια πράγματα. Μάλιστα. Αναφορικά τώρα με τις επαφές που έχετε με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και με τα ποσά τα οποία περιμένουν να έρθουν και στην Κρήτη, τι εξέλιξη υπάρχει. Κύριε Παναγιωτόπουλε, και καλά που μου το αναφέρετε, διότι θέλω να πω ορισμένα πράγματα μέσα από την εκπομπή σας, να τα μάθει ο κόσμος να τα ακούσει. Έχουμε ένα Υπουργό που πραγματικά έχω δει πάρα πολλές φορές το πόντο ότι ναι, θέλει να βοηθήσει όλα τα λάθη που είχαν δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, είδαμε με την κάθοδο του Υπουργού ότι έδωσε 30 εκατομμύρια ευρώ στα νεοεισερχόμενα παιδιά που θέλουν να μπουν σαν νέοι αγρότες. Το λεγόμενο πρόγραμμα Νέοι Αγρότες στα ΚΕΓΕ, όσοι τα ξέρουν με διαφορετικό λεξιλόγιο. Λοιπόν, είδαμε ότι γύρισε μπούμεραν όλη η κατάσταση και δικαιώθηκε πραγματικά η Κρήτη όσον αφορά τη βιολογική κτηνοτροφία. Προσθέτονται 180 εκατομμύρια, δεν μένει κανένας κτηνοτρόφος εκτός βιολογικών με τα κριτήρια που είχαν προαναγγείλει με το φτιάξιμο των χαρτιών. Λοιπόν, ικανοποιούνται όλοι οι κτηνοτρόφοι στη βιολογική κτηνοτροφία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έρχονται 100 εκατομμύρια όσον αφορά για το κόστος, το τεράστιο κόστος της παραγωγής. Λάθος. Το τεράστιο κόστος στις ζωοτροφές και την τεράστια αύξηση στα λιπάσματα. Είχαμε μια επικοινωνία, έχω πάρει τη δέσμευση του ίδιου του Υπουργού το ότι θα δοθούν σωστά και με ικανοποιητικό τρόπο στον κάθε κτηνοτρόφο. Λοιπόν, ήδη έχει στείλει επιστολές, κύριε Παναγιωτόπουλε, σε όλα τα ΚΙΡ και αλλάσει η κοινότητα βόσκησης που είδαμε με τη γεία του κυρίου Λιβανού ότι χαλούνε όσον αφορά το αρνί στην πυκνότητα βόσκησης διαφορετική από το πρόβατο. Ο κύριος Γιωργάς μας αφήνει πάλι έκπληκτους, δεν είναι ψευδής τα λόγια του, μας το είχε πράξει αυτό και πραγματικά το πραγματοποίησε, διότι επαναφέρει την πυκνότητα βόσκησης του αρνιού όσο ισοβαθμεί με το μεγάλο πρόβατο. Λοιπόν, μας μένει λοιπόν να δούμε και άλλα πράγματα από τον κύριο Γιωργαντά. Έχω πάρει πάρα πολλές δεσμεύσεις. Γυρίζει σε λίγα πραγματικά η κτηνοτροφία. Μάλιστα. Γιατί το έχει ανώσει, κύριε Παναγιωτόπουλε. Μάλιστα. Και πιστεύω ότι θα έρθουν αντάξιες περιπτώσεις που θα μπορούμε και εμείς να ακολουθήσουμε και να συνεχίσουμε και να παράξουμε και ακόμη να κρατήσουμε το ζωικό κεφάλαιο που έχουμε. Μάλιστα. Οπότε το επόμενο διάστημα, κύριε Παπαδάκη, θα μπορούμε να πούμε περισσότερα.
Υπάρχουν απορίες, υπάρχουν ερωτήματα. Συνεχίστε τις επαφές. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Εγώ θέλω να πληροφορήσω, κύριε Παναγιώτοπουλε, ότι δεν θα το αφήσω ούτε εγώ, αλλά ούτε και οι υπόλοιποι. Θα έχουμε συναντήσεις. Εγώ ακριβώς. Θα βρίσκομαι την Τετάρτη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και έχουμε να συζητήσουμε θα μπορούμε πάρα πολλά πράγματα να που πούμε περισσότερα. Μας αφορούν και επίγουν, έτσι. Την καλησπέρα μας. Να είστε καλά, κύριε Παναγιώτοπουλε. Σας ευχαριστώ θερμά.